Αδαμένεται. Η σκιά του διαχωρισμού αριστερών-δεξιών απλώνεται μέχρι την Κύπρο. Οι γυμναστικοί σύλλογοι με προτροπή του ΣΕΓΑΣ καλούν τους αθλητές τους να υπογράψουν δηλώσεις ότι ήταν εθνικόφρονο φρονημάτων. Οι προοδευτικοί αθλητές αρνούνται να υπογράψουν. Εκδιώκονται ή αποχωρούν από τους συλλόγους και απέχουν από τους Παγκύπριους Αγώνες του 48. Η διαμάχη μεταφέρεται και στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πολλοί αριστεροί ποδοσφαιριστές και αθλητές αρχίζουν να αποχωρούν και να δημιουργούν δικά τους σωματεία. Η Νέα Σαλαμίνα στην Αμόχωστο, η Αλκή στη Λάρνακα και ο Ορφέας στη Λευκοσία. Στις 23 Μαΐου του 48, ο Αποέλ με την ευκαιρία των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου αποστέλει τηλεγράφημα στον ΣΕΓΑΣ με την ευχή όπως «Τερματιστεί η εθνοκτόνος Ανταρσία». Οι αριστεροί παράγοντες και ποδοσφαιριστές του Αποέλ διαφωνούν και θεωρούν το χαρακτηρισμό ως πρόκληση και κομματική τοποθέτηση του σωματείου. Ακολουθεί η αποβολή του ποδοσφαιριστή Κώστα Λιμπουρή και η επαόριστον τιμωρία των συμπαικτών του στον Αποέλ Αγιζή Λαουτσαλή, Γογάκη Καριάννη και Γιώργιο Χριστοδούλου. Στις 4 Ιουνίου, με πρωτοβουλία του Γιατρού και Δημοτικού Συμβούλου Λευκοσίας Ματθαίου Παπαπέτρου, συγκαλείται πλατιά σύσκεψη αθλητών και φιλάθλων και αποφασίζεται η ίδρυση νέου, ακομμάτιστου αθλητικού σωματείου που έμελε να αλλάξει το ρούν της ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το όνομα του νέου σωματείου, Αθλητικός Σύλλογος Ομόνια Λευκοσίας. Ομόνια επελέγει για να δείξει την αντίθεση προς τον διχασμό και την διάσπαση. Ο έμβλημα επελέγει το τριφύλι, γιατί έχει το χρώμα πράσινο, το χρώμα της ελπίδας. Βασική σκοπή του νέου σωματείου ήταν η ανάπτυξη του αθλητισμού και η πνευματική ανύψωση των μελών του. Με το ξεκίνημα η Ομόνια άρχισε την προσπάθεια σύστασης ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι πρώτοι άσοι ήταν οι Λιμπουρής, Τσαλής, Γογάκης, Καλλιώτης και Καριόλου που εγκατέλειψαν τον Αποέλ, οι Χαμπής και Τικράν που έφυγαν από την ΕΠΑ, οι Χατζάκ, Ροπέρ και Κιλής από τους φίλους της Αρμενίας. Μαζί με αυτούς και πολλοί νέοι παίκτες, όπως οι Λιονταρίς, Ψήλος, Γιορκάτσης, Γερτζανίκ και οι αρκετοί άλλοι, άρχισαν να εντάσσονται στην Ομόνια. Στον πρώτο της αγώνα τον Οκτώβριο του 48, η Ομόνια νίκησε τον Αμόλε Μεσού με 5-1. Τον Δεκέμβριο του 48, τα νέα σωματεία Ομόνια Νέα Σαλαμίνα, Αλκή και Ορφέας, μαζί με τα παλαιότερα Αμόλ και Νέο Αστέρα Μόρφου, προχώρησαν στην ίδρυση της Κυπριακής Ερασιτεχνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και άρχισαν να διοργανώνουν ξεχωριστά πρωταθλήματα από την ΚΟΠ. Έδρα της Ομόνιας ήταν το γήπεδο Γκόουλ, το σημερινό κολυμβητήριο Λευκοσίας. Ο κόσμος αγκάλιασε τόσο πολύ τα δικά μας τα πρωταθλήματα, υπήρχε αθλητοπρέπεια, υπήρχε ενθουσιασμός, τα οποία έφεραν τον κόσμο στα γήπεδα. Η ΚΕΠΟ διοργάνωσε 5 πρωταθλήματα και εισάριθμα κύπελα. Η Ομόνια ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Τα τεχνητά τείχη του διαχωρισμού γκρεμίζονται το 1953. Το κυπριακό ποδόσφαιρο ενοποιείται. Μετά από πολλές προσπάθειες, η ΚΟΠ αποδέχεται στη δύναμή της την Ομόνια, τη Νέα Σαλαμίνα και τον Αντέο και τα σωματεία Αλκή και Ορφέα τον επόμενο χρόνο. Η Ομόνια εντάχθηκε στην πρώτη κατηγορία και τα υπόλοιπα στην δεύτερη. Μια νέα εποχή αρχίζει για την Ομόνια και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Χρόνια προσαρμογής στα πρώτα στις διοργανώσεις της ΚΟΠ. Προπονητής στα δύσκολα χρόνια μετά την ένταξη στην ΚΟΠ ήταν ο Πάμπος Αβραμίδης. Είναι μια περίοδος μεταβατική. Στόχοι η ανανέωση και η αναδιοργάνωση της ομάδας. Η νοοτροπία και οι συνθήκες που αγωνίζεται τον για τα σωματεία της ΚΟΠ ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Έπρεπε να είχαμε προσαρμοστεί. Και σε αυτό έγινε σιγά σιγά. Ώσπου να δημιουργήσουμε τις εφεδρίες μας, τους νέους τους ποδοσφαιριστές. Η αναδόμηση της ομάδας αρχίζει το 1957.
Εκείνη τη χρονική περίοδο, απλά μέσα στην Ομόνοια μπήκαν κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές κάτω από την καθοδήγηση του Γερμανού Βίγκλερ. Γίνονται εντατικές προπονήσεις, ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός προπονητής και βάλει τις βάσεις που χρειάζονται μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα χρόνια. Για να φανταστείς ότι όταν έκαμε προπόνηση έρχονταν όλοι οι προπονητές μες στο ΓΑΣΥΠΗ, ας θυμόμαι, εκάθονταν πάνω στην κερκίδα και γράφαν την προπόνηση την οποία έκαμε ο Μακαρίτης, ο Βίγκλερ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, πορεία πρωταθλητισμού η Ομόνοια πραγματοποιεί την περίοδο 59-60 και τερματίζει στην δεύτερη θέση. Τον επόμενο χρόνο κατακτά πανηγυρικά τον τίτλο, πετυχαίνοντας 91 τέρματα. Όπου υπήρξε μια ομάδα που πραγματικά μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα και το λέω και επιμένω ότι ήταν μια ομάδα πλήρης σε όλες τις γραμμές. Ήταν απίθανη. Ούτε να ξαναβρεθεί, νομίζω, έτσι ομάδα. Για μένα, όσες ομάδες είδα, ως τώρα που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω να βρεθούν έτσι παίκτες της εποχής. Είναι ο Χρήστος ο Βατιλιώτης, ο Τάκης ο Ράφτης, ήταν ο Κώστας, ο Αντωνής, ήμουν εγώ, ο Παυλάκης Βασιλείου, ο Κόκος ο Χριστοφόρου, ο Τσελεπής, ο Κακουλής, ο Φίβος, το Χαρούι. Και δίκαια η Ομόνοια όταν το 60-61 κέρδιζε το πρωτάθλημα, ήταν πράγματι όχι μόνο η καλύτερη ομάδα, αλλά ήταν και πολλά σκαλιά πιο πάνω από τις άλλες ομάδες που ήσαν πίσω. Το 1962 τερματίζει η δεύτερη, ενώ την περίοδο 63-64 το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω των διακινητικών ταραχών και ενώ η Ομόνοια προηγείται στη βαθμολογία και ήταν το φαβορί για τον τίτλο. Το 65 η Ομόνοια πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου στην ιστορία της, συντρίβοντας τον Απόλλωνα με 5-1. Αγώνας που έγινε με τον Απόλλωνα ήταν ένας αγώνας κάτω από πολύ φανατισμένη ατμόσφαιρα. Ήταν ένας αγώνας που επροδίκαζε ότι ήταν να γίνουν πολλά και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Για να φανταστείτε, θυμούμε ακόμα ως τώρα αυτοκίνητα που έρχονταν από τη Λεμεσό έγραφαν πάνω με μεγάλα πανό Απόλλωνας εναντίον ΑΚΕΛ. Όταν μπήκαμε στο γήπεδο και βεβαίως η ομάδα της Ομόνοιας ήταν αρκετά δυνατή και κέρδιζε με έναν ευρύ σκορ, τα πράγματα εξελίχθησαν ομαλά. Και θυμούμαι ότι έβαλα δύο τέρματα θυμούμαι. Και έκανε μου και παρατήρηση ο προπονητής μου ακόμα. Δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πραγματικό είδα που σου λέω τώρα τούτο, διότι όταν εσπήρισε ο διαιτητής, δεν μπορούσα να πάω στον διαιτητή. Η κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος έρχεται το 66, μετά από σκληρή μάχη με τη Νέα Σαλαμίνα. Καθοδηγητής της Ομόνοιας, ο Βούλγαρος τεχνικός Γεώργη Πατσάτσεφ. Γενικά όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας εκείνης της φουρνιάς που μπήκαν το 59 περίπου 58 ήσαν άριστοι. Γι' αυτόν η Ομόνοια από εκείνη τη δεκαετία είχε βάλει και γερές βάσεις για να προχωρήσει. Ή που τα αριστερά έρχεται η αντίπαλη ομάδα ή που τα δεξιά στις σέντρες δεν εφοβούμουν τίποτε. Έξερα ότι ο Ελευθεριάδης έτσι κόουλ έντρωε, έντρωε.
ήταν ο παίκτης που θα χτυπήσει μια πουνιά και μου φέρει κάτω. Που για μένα ξεκίνησε το παιχνίδι, ποιον της Ομόνοιας. Είχαμε τον Γκόγο Χριστοφόρου, καλό σέντερφορ, ο Τσελεπής, ο Κακουλής. Ήταν καλοί κορτσίες του. Έβαλα κι εγώ, έβαλε και ο Πάκος και τα χαβ. Και ο Αντωνάκης, ο Μακαρίδης, μετά ήρθε και ο Αντωνάκης. Ήταν και ο Κάττος, ήρθαν μαζί νομίζω. Ο δρόμος της καθιέρωσης ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες στην δεκαετία του 60 ήταν για την Ομόνοια γεμάτος δυσκολίες και εμπόδια. Εκυνηγήθηκε. Πράγματι το λέω άφοβα αυτό το πράγμα γιατί το έζησα. Όχι μόνο από τους, από τους διαιτητές αλλά και από παράγοντες του ποδοσφαίρου. Πολλά παραδείγματα μπορώ να σας πω. Όταν εμείς έκαναμε προπόνηση το χειμώνα μέσα στις λάσπες, μέσα στα νερά και πιέναμε να κάνουμε ντους, εκλία μας το ζεστό νερό και υποχρεώνομαι να κάνουμε με το κρύο νερό. Και αυτό έγινε του συστηματικά. Και αυτό έγινε του σκόπιμα. Το παράδειγμα του White, ένας διαιτητής, καλός διαιτητής, διαιτήτευε έναν αγώνα μεταξύ Ομόνοιας ΑΠΟΕΛ. Ο διαιτητής αυτός εμπήγαινε στα αποδυτήρια, όμορφα και ωραία, πράγμα που σήμερα απαγορεύεται να γίνει. Ήρθε κοντά μου ενώ εντείνου μου, και μου είπε να επιλέξει. Μόλις μπούμε μέσα, θα σου δώσω ένα πέναλτι για να δούμε εάν είσαι καλός τερματοφύλακας. Και ούτω και έγινε. Στα πρώτα 10 λεπτά και σε μια φάση, γιατί δεν είχε δημιουργηθεί καμιά επίμαχη φάση μέσα στην επαναστατική, κάπου εκεί κοντά στην επαναστατική, το σφύριξε το φάουλ. Δεν φτάνει που το σφύριξε, δεν φτάνει που το απόκρουσα. Ζήτησε την επανάληψη και βέβαια τη δεύτερη φορά χάσαμε με ένα 0 εκείνον το τέρμα. Γύρω στο 1968 αρχίζει μια σταδιακή ανανέωση της ομάδας με πρωτεργάτη τον Πατσάτσεφ. Για μας προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν ο καλύτερος δάσκαλος προπονητής που πέρασε από τα κυπριακά γήπεδα και νομίζω ότι θα είναι άποψη για τους υπόλοιπους παίχτες. Επρόθησε 4 νεαρούς παίχτες, Καϊάφας, Κανάρης, Χαραλάμπους, Κόκος. Οι 4 τούτοι επετύχα με τις οδηγίες του κοινού, διότι όταν λέμε δάσκαλος ήταν δάσκαλος. Θα σε μάθει το παραμικρό που ήθελες να βελτιώσεις την τεχνική σου, στο παιχνίδι σου. Σε μια ατομική προπόνηση το πρωί στο Κασιπί, τελειώνοντας περίπου μια ώρα ατομική προπόνηση, εξαντλημένος, μου λέει θα κάνεις ακόμα 8 στροφές του γηπέδου. Ακολούθησα εγώ τις οδηγίες του, αλλά στα μισά σχεδόν, διότι κάθε φορά ήταν επιταχύνετο η δύναμη. Δεν άντεξε και έμεινα κάτω. Αυτός σιγά σιγά έτσι όπως ήταν με το πρόβλημα το πόδι του, το θυμάμαι λες και τώρα, έρχεται από πάνω και μου λέει «Τι συμβαίνει?» Του λέω «Δεν αντέχω άλλο». «Εσύ» λέει μου «Θέλεις να γίνεις μεγάλος παίκτης και να βοηθήσεις την ομάδα σου?» «Ναι» του λέω «Μέσα στις δυνάμεις είχα». Τότε ακόμα 8 γυρούς. Αγαπητέ μου Γιώργο, σηκώστηκα και τώρα που το λέω, μου σηκώνεται τρίχα. Και έκανα ακόμα 8 γυρούς και είπα ναι, θα γίνω μεγάλος παίχτης για τη Μεγάλη Ομόνοια. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις και πήρε αυτούς τους παίχτες, Κανάρη, Καϊάφα, μπορώ να θυμηθώ ο Καϊάφας δεν είχε ένα αριστερό. Του έδισε το πόδι το δεξί να μην σουτάρει και να χτυπά μόνο με αριστερό στον τοίχο, ολόκληρες ώρες, ολόκληρες μέρες. Είναι πλέον μόνιμη διεκδικήτρια του τίτλου. Το 68 είναι δεύτερη. Την επόμενη χρονιά ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Ολυμπιακό, αλλά χάνει τον τίτλο με διαφορά τερμάτων, ενώ ήταν και φιναλίστ του κυπέλου.
6 λεπτά μακριά από τον τίτλο βρέθηκε το 70. Την χρονιά εκείνη έγινε ένα από τα συγκλονιστικότερα πρωταθλήματα στην ιστορία. ΕΠΑ, Πεζοπορικός και Ομόνια διεκδίκησαν τον τίτλο μέχρι το τέλος. Σε ένα λησμόνητο αγώνα με την ΕΠΑ, την τελευταία αγωνιστική, ισοφαρίστηκε στο 84 σε 3-3 και ο τίτλος κατέληξε στην ομάδα της Λάρνακας. Το 71 χάνει από την Ανόρθωση με 1-0 σε επαναληπτικό τελικό κυπέλου. Οι συνθήκες οριμάζουν και τον επόμενο χρόνο η Ομόνια κατακτά πρωτάθλημα και κύπελο. Στον τελικό νίκησε τον Πεζοπορικό με 3-1. Είναι το πρώτο ντάπολ και η επαρχή των θριάμβων. Εκείνη την περίοδο ξεκινά ένα εκπληκτικό σερί για τον Σωτήρη Καϊάφα, που αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ με 12 τέρματα. Θα ακολουθήσουν άλλες 7 φορές για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών. Μια συνεργασία αρκετά καλή και αρκετά μεγάλη που μπορώ να σας πω με κλειστά μάτια έβρισκε ένα στον άλλο. Η εποχή του Νίκου του Χαράμου στο Κόκκο Αντωνίου, που πάλι ήταν μια τριπλέτα έξυπνη, τεχνίδες ποδοσφαιριστές με φαντασία πάνω τους, παίχτες οι οποίοι σου στέλναν την μπάλα για που ήθελες, είχα και εγώ ας πούμε βοήθεια από αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίχτες μου. Η Ομόνια, ως πρωταθλήτρια, εκπροσωπεί την επόμενη περίοδο την Κύπρο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1967. Παρόλο που η Ομόνια δεν διακρίθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για άλλους λόγους, πιθανόν και κομματικούς, ο κατατρεγμός ήταν φοβερός. Για να καταλάβετε, σε κάποιο σημείο εμείς επέρναμε την απόφαση ότι πιέναμε για να χάσουμε. Απλώς επέρναμε να κάνουμε περίπατο. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε, να έρθουμε πίσω. Όταν αντιλήφθηκαν ότι είχαν να κάνουν μια ισχυρή ομάδα, μια καλή αξιολογική ομάδα, τότε επιστράφησαν πάρα πολλά μέσα. Με αποκορύφωμα, αν θα έλεγα του Παναθηναϊκού, για μένα αποκορύφωμα είναι του ΠΑΟΚ, που δεν αναφέρεται σε καμιά στιγμή πόσο αδικηθήκαμε από τον διαιτητή τον Τελιάτσο. Και αυτό βρέθηκε προεκπλήξεως. Ήταν ο πρώτος αγώνας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Από το πρώτο λεπτό σημειώσαμε το πρώτο γκολ. Και μέχρι να καταλάβουν τι γινότανε, έπρεπε να επιστρέψουν διαιτητές και όχι μόνο. Ναι, παίξαμε και με Παναθηναϊκό, το ιστορικό 4-2 που χάσαμε εκεί στη Λεωφόρο. Και ήταν τότε που άρχισαν να μας βλέπουν όλοι διαφορετικά, ήταν στην αρχή του πρωταθλήματος και ακόμα πήραμε το ιστορικό 1-1 μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό τότε. Κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε, λίγο η εμπειρία. Πάρα πολύ διαιτησία και τα συνεπακόλουθα. Όμως, κρίνοντας, θα θέλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους μας, γιατί και μετά μας έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσουμε στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα, να παίζουμε εξίσου καλά, γιατί είχαμε ακόμα περισσότερο δεθεί. Είμαστε και πρώτοι που φέραμε δύο ξένους. Βέβαια, όταν μιλούμε για ξένους, τούτοι δύο που φέραμε εμείς ήταν ο Φραντζίρα και ο Μοκάνο, που ήταν διεθνείς Ρουμάνοι και οι δύο, αλλά με παγκόσμια ακτινοβολία. Οι παίκτες που εξεχωρίζαν να τους έβλεπε στο γήπεδο και από αυτούς μάθαμε ακόμα περισσότερα. Πραγματικά θα σταθώ για λίγο στο μου Φραντζίλα για να πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής ήταν φαινόμενο, όχι μόνο για την εποχή του, αλλά για σήμερα. Αυτός έκανε πράγματα τότε, το 72, που ακόμα δεν τα βλέπουμε στην Κύπρο και στο επί παγκοσμίου πρωταθλήματος δεν βλέπουμε. Όσον αφορά τον Μοκάνο, ήταν πραγματικά ένας αμυντικός ογκόληθος με πάρα πολύ μυαλό. Το 72-73 η Ομόνια πιστεύω ότι είχε την καλύτερη ομάδα.
Για να μην πω τον εποχό, διότι συνήθως ακούεις τον καθένα να σου λέει ότι η καλύτερη ομάδα ήταν όταν έπαιζε Τζίνος. Εγώ θα λέω ότι για μένα, αν ήταν το 72-73, ήταν η καλύτερη ομάδα στα χρόνια που αγωνίστηκα εγώ. Επιστρέφοντας στην Κύπρο και με περισσότερες εμπειρίες, η Ομόνια συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το 1972. Κατακτά τον Τάπολ με τον Βούλγαρο Βασίλη Σπάσοφ στον πάγκο της. Ήταν καλός σαν coach, σαν μελετούσε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι που είναι. Οι αλλαγές του που έκαμε πολλές φορές γύριζε το παιχνίδι. Είχε ένα αυτή, τώρα να πεις και ρόλον τύχης, αλλά ήταν καλός προπονητής, με φίλος πολλά με τους παίκτες, αλλά και αυστηρός. Ήταν με λίγα λόγια ένας εξαιρετικός προπονητής. Πιστεύω καλύτερος. Μετά το Πατσάρι που ήταν δάσκαλος, και ήταν δάσκαλος. Τόσο ήταν προπονητής. Παίζαμε στο Μόρφου με τον Διγενή, με ισοπαλία αν υπέρναμε το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε 2-0. Είχα σημειώσει εγώ τα δυο τέρματα. Τώρα να μου πεις, έχει σημασία ποιος βάλει τα τέρματα, για μένα νόη. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα την ημέρα εκείνη. Ήταν τρομεροί οι πανηγυρισμοί. Για να καταλάβεις, πιστεύω ότι στο Μόρφου θα είχε περίπου 20.000 κόσμο. Στην επιστροφή οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με σίνια, που όταν περνούσαμε για να έρθουμε πίσω. Νομίζω κάναμε κάπου 3-4 ώρες να έρθουμε από Λευκοσία. Σε κάθε χωριό μας σταματούσα, μας δαφνοστεφάνιαζα, μας έδιναν λουλούδια, όλα χαμή ήταν μερσίνια και δάφνες. Μας φιλούσε ο κόσμος, μας αγκάλιαζε. Δεν είναι κάποια πράγματα που πραγματικά δεν θα ξεχάσω όσα χρόνια θα ζήσω. Είχε δύο παίκτες στο κέντρο που ήταν συναγωνιστοί, ο Νίκος με τον Κόκο, ο ένας με δύναμη και ο άλλος παραπάνω τέχνη. Και ήρθε τον Γκρέκορη, ο οποίος έμπηκε σαν συνδετικός κρίκος, δηλαδή ο χαμάλης της ομάδας, που είναι απαραίτητος σε μια ομάδα να έχει, όπως λέμε εμείς κυπριακά, χαμάλη. Αν δεν έχεις χαμάλη, δεν μπορεί να κάνεις ομάδα. Στον τελικό του κυπέλου, η Ομόνια νίκησε το Παραλίμνη με 2-0. Πολύ συγκινημένος, διότι η ομάδα μου προσθέτει στον άθλο της κατακτήσεως των δύο πρωταθλημάτων, του πρωταθλήματος πρωταθλητριών Κύπρου και του πρωταθλήματος αναπληρωματικών ομάδων Κύπρου και το πρωτάθλημα Κυπέλλου Κύπρου. Το γεγονός καθίσταται περισσότερο αξιοσημείωτον από το ότι η ομάδα μου των τελευταίων καιρών διήρχε το μεγάλη αγωνιστική κάμψη και από το γεγονός επίσης ότι απουσίαζαν από την ομάδα τρία βασικά στελέχη. Εν πάση όμως περιπτώσει, ανεξαρτήτως όλων αυτών των συνθηκών, αξίζει ένα μεγάλο νεύγε στους προσεκτά μας οι οποίοι κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν τον θρίαμβον αυτών έστω και από τα ζημενής αυτών των. Πιστεύω ότι αναμφίβολα υπήρξε καλύτερη για τη φετινή σεζόν. Οι πολλές και ικανότατες εφεδρίες της ήταν βασικό συντελεστή τη επιτυχία. Επικεφαλή στον Βούλγαρο τεχνικό μα, κύριο Σπάσο, φτάσαμε στο θρίαμβο. Έβγε σε όλου. Το κύπελλο και το πρωτάθλημα το δώσαμε αποκλειστικά στου φιλάθλου μα, οι οποίοι πραγματικά το άξιζαν. Δώσαμε όλο μα το είναι και αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένο. Η ομάδα σα έπαιξε καλά φέτο τα παιχνίδια τη. Πραγματικά η ομάδα μα είχε ορισμένες μεταξώσεις, αλλά γενικά ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα.
Πού οφείλεται η νίκη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, νομίζεις, κατά την άποψή σου? Αποκλειστικά στους μεγαλύτερους φιλάθλους. Μόνο στους φιλάθλους? Και στη διοίκηση και στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή, οι οποίοι ήταν τον κρατών εαυτό τους. Η τουρκική εισβολή του 1974 βρίσκει την Ομόνια να χάνει τον ιόκτη στο αθλητικό της κέντρο στη μια μιλιά. Την τεχνική ηγεσία της Ομόνιας αναλαμβάνει ένας δικός της άνθρωπος, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Έσο. Προωθεί τότε στην πρώτη ομάδα μερικούς νεαρούς παίκτες, τους οποίους προπονούσε στην δεύτερη ομάδα. Τάκη Μαυρή, Φίλιππο Δημητρίου και Νίκο Παντίκη, ενώ προετοιμάζει και τους Κλήτερο το Κρήτου, Σωτήρη Τσίκο και Μάριο Πραξιτέλους. Ποδοσφαιριστές που στη συνέχεια θα μεγαλουργούσαν. Ας θυμούμαι όμως να σου πω ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο παίζαμε μέσα στο Γασιπί, με το Παραλίμνη. Έχαναμε που το Παραλίμνη ήταν 0. Ήταν η μέρα που νευρίασα, δεν έπαιζαν καλά και αναγκάστηκα και έβαλα τον Μαυρίν και τον Φίλιππο, τον Μάριον τον Πραξιτέλους, τον Παντίκη, τέσσερις παίκτες της δεύτερης ομάδας και έβαλα τους μέσα στην πρώτη ομάδα και παίξαν το δεύτερο ημιχρόνιο. Ήταν απιάστη. 4-1 έδεραμε το Παραλίμνη. Φιλικό που ήταν το παιχνίδι, αλλά αποδώσε. Και που την ημέρα δεν ευκήκα από την ομάδα. Εγώ όταν ξεκίνησα τη Λάτινα και άρχισα να παίζω μπροστά μαζί με τον Κανάρη, τον Ανδρέα τον Κανάρη και τον Σωτήρη τον Καϊάφα, εγώ τους εμάς τους Νικολούμες. Ήταν τα εδάλματα μας. Για όλους μας εμάς τους μικρούς. Και ειδικά εγώ που ήμουν επιθετικός παίχτης. Και όταν ξεκίνησα να παίζω δίπλα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και πίσω μου να έχω τον Νίκο τον Χαλάμπος, τον Κούμο τον Αντωνίου, τον Γκρέγορη. Μόνο μου αναφέρω αυτά τα ονόματα. Καθένας από αυτούς έβαλε το λιθαράκι του για να γραφτούν τις χρυσές σελίδες της Ομόνιας. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές μας βοήθησαν εμάς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να μπούμε στην ομάδα. Μετά από 25 χρόνια, ο πρόεδρος Τάκης Νικολαίδης παραδίδει στον Κώστα Λιμπουρή το 1974 το οπιδάλιο του Σωματείου και μια συναγώνιστη ομάδα. Η Ομόνια έχοντας μια πλειάδα αστέρων, πειθαρχία, τη μαζική υποστήριξη του κόσμου και εξαίρετους προπονητές, κυριαρχεί απόλυτα. Πρωτοπορεί και σε ένα άλλο τομέα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, η Ομόνια σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες προετοιμάζεται κάθε χρόνο στο εξωτερικό. Η πορεία της ομάδας είναι ξέφρενη. Από το 1975 έως το 79, η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια Κύπρου. Η υποστήριξη του κόσμου σε πανκύπρια βάση αρχίζει να αυξάνεται εντυπωσιακά. Μεγάλες μάζες οπαδών συνοδεύουν την Ομόνια σε κάθε αγώνα, σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης της. Η δημοτικότητα της Ομόνιας φτάνει στα ύψη. Είναι η πιο λαοφιλής ομάδα. Νιώθω ακόμα δέος, σκεφτόμενος την είσοδο μας στο γήπεδο. Αναμέναμε με μεγάλη αγωνία να μπούμε στο γήπεδο και δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στο ΓΑΣΥΠΗ ειδικά αυτό που προηγείτουν τις εμφάνισεις μας. Σιγά σιγά οι ταμπέλες να χτυπούν, ο κόσμος να βράζει και η είσοδος ήταν το ξέσπασμα του ηφαιστείου. Πραγματικά θυμούμαι αυτή τη στιγμή τα πόδια μου να σύονται πάνω σε αυτό το γήπεδο. Και την ανάταση ψυχής και τη δύναμη που ενιώθαμε μπαίνοντας στο γήπεδο και παίζοντας ποδόσφαιρο. Και όταν μπαίνεις στο γήπεδο να παίξεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και μιλούμε για αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Ομόνιας, τον αγνόντον κόσμο της Ομόνιας, νομίζεις ότι είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν ήθελες τίποτε άλλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σου πω είναι ότι όταν κάναμε διτέρματα στο ΓΑΣΥΠΗ μπορεί να έχει και 2 και 3 χιλιάδες κόσμο. Διτέρματα. Δηλαδή ήταν κάτι το ανεπανάληπτο.
Η δική μας ομάδα στηρίζεται στη φιλοσοφία την επιθετική. Είχαμε πραγματικά έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Σωτήρη Νικολαίδη, μεγάλο κολτσής, ο οποίος έξερε με οποιοδήποτε τρόπο να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Στηριζόμαστε παίζοντας πάντοτε με πλάγια και από τα πλάγια τα γρήγορα Κανάρης Μαυρής έβγαιναν οι πάσες των χαφ και από τους εξτρέμ στο κεφάλι του Καϊάφα και ο Καϊάφας ακολούθως ή θα εκτελούσε ή θα έπαιζε βόλεϊ με το κεφάλι μες στη μορφωτική. Και εμείς περιμέναμε να πάρουμε τα rebound από το πέναλτι ή έξω από την μορφωτική και εκεί γίνονταν τα θεαματικά σου, τα γκολ, τα φανταστικά. Η Ομόνοια προσέφερε και θέαμα. Είχε και την πειθαρχία σαν ομάδα. Ήταν πειθαρχημένη ομάδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό ναι, πιστεύω εγώ ότι το μεγαλούργησε. Είχαμε αρκετό καλούς προπονητές που μας έδειξαν και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Προπονητές από τη βουλγάρικη σχολή, όπως η Τάσκοφ, Σπάσοφ, Ήλτσεφ, Αργύροφ, Άρσοφ, Ντράμοφ, που άφησαν τη σφραγίδα τους στην Ομόνοια και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Εκτός του ότι είχε πάρα πολλά καλούς ποδοσφαιριστές, πιστεύω ότι η Ομόνοια ήταν πολλά πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Για να καταλάβετε, από το 67-68 που είμαι εγώ στην Ομόνοια, πάντα πιέναμε προετοιμασία στο εξωτερικό, συνήθως στη Βουλγαρία. Ερχόμαστε πίσω φουλ προετοιμασμένοι και μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε όπως δείχνουν τα αποτελέσματα και με ευρωπαϊκές ομάδες. Μια ανεπανάληπτη ευρωπαϊκή διάκριση έρχεται το 1976. Ο Σωτήρης Καϊάφας αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της Ευρώπης με 39 τέρματα και κατακτά το χρυσό παπούτσι. Άρχισα να πιστεύω μετά το δεύτερο γύρο, όταν μεγάλωσε στο Σλαβισσού, όταν μετά από διαφορία μας του Θεού Ιερού που δεν μπορούσα να σκοράρω από το άγχος, γιατί όταν αγγίστηκε λέω ότι γράφτηκα στο Φράνσιστερ, είχα άγχος για 3-4 μας, αγωνία, και έτσι δεν μπορούσα να βρω αδίσθεια. Για να πέρασα όμως αυτά 3-4 μας, άρχισα πλέον να βρίσκω πάλι τον εαυτό μου, και έτσι μπορούσα να δώσω και έβαλα ακόμη 29 γκολ και θα κάνω 39. Η αποτελεσματικότητα του Σωτήρη είναι παρομοιώδης. Δεν έχω ξαναδεί ποδοσφαιριστή με τόσες δυνατότητες, εκτελεστικές ικανότητες και απλές. Μπάλα να μπει στο δίχτυ χωρίς μεγάλα πράγματα. Είτε δυνατά, είτε με το πόδι, είτε με το κεφάλι, είτε με οποιοδήποτε τρόπο φτάνει να μπει. Ήταν παίκτης ουσίας και αυτός με απέραντο πάθος, απίθυμενο πάθος. Δεν είχε τελειωμό το πάθος του Καϊάφα. Είναι γι' αυτό που η Ομόνοια πάνω του, πάνω στο δικό του στυλ, πάνω στο δικό του κορμί, έχτισε τη μεγάλη επιθετική δραστηριότητα και σημείωσε όλα αυτά τα γκολ. Στις προπονήσεις έβαλε με το τα αριστερά, ή τον Κανάρι και έκανε σέντσα, ή τον Μαυρί με τα δεξιά ή κάποιον άλλον. Και εγώ ήμουν πίσω στο δεύτερο δεκάρι και πάντα έτρεχα μπροστά, πριν να χτυπηθεί η μπάλα, εξεκίνουν και τρέχα και έρχομαι και έβρισκε με μπάλα. Δηλαδή, είχα την έπρωγω την μπάλα. Δηλαδή, δεν ήμουν στάσιμος, στατικός, μες στο τετράγωνο. Μια κίνηση 3-4 μέτρα ήταν αρκετή και ήμουν γρήγορος που δεν κόφηκα την μπάλα να σουτάρω. Πρέπει να ήμουν τέλεια μόνος μου για να κόψω μπάλα. Το κεφάλι, το οποίο είχα ένα αποτέλεσμα το κεφάλι, μέσα στο τετράγωνο ή οπουδήποτε, που ο οποίο λόγω τη σωματική μου διάπλαση είχα ένα το προτέρημα που είχα ότι μπορούσα να στείλω την παράνομη που ήθελα. Δεν έκλεια τα μάτια μου ποτέ. Πάντα θεωρούν, είχα επιλογέ τι να κάνω. Την περίοδο 76-77 ο Καϊάφας θα πετύχει ένα νέο ρεκόρ με 44 τέρματα. Από έλμη διαφορά ενός τέρματος, αλλά πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου, νικώντας την Αλκή με 3-1.
Μια νέα γενιά ταλαντούχων παιχτών προωθείται στην ομάδα γύρω στο 1980, ενισχύοντάς την ακόμη περισσότερο. Ευαγόρας Χριστοφή, Κώστας Πέτσας, Ανδρέας Κάντιλος και Ανδρέας Χαρίτου, ενώ μετεγγράφεται και ο Γιώργος Σαββίδης. Αμέσως ένας παίκτης που έμπαινε σε αυτήν την ομάδα, γιατί δεν ήταν τυχαίο που συνεχίστηκαν τα πρωταθλήματα ακόμα και μετά, γιατί μπαίνοντας ένας ποδοσφαιριστής νεαρός σε μια ομάδα που κερδίζει πρωταθλήματα, χωρίς να το καταλάβει, μπαίνοντας στα 19 του μέχρι τα 22-23 του, είναι και πρωταθλητής και έχει την οτροπία του πρωταθλητή. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονταν και μπαίνουν στην ομάδα, μας εσέβονταν και ό,τι τους έλεγαμε, ακούαν. Ήταν μια... Κανένας ποδοσφαιριστής ποτέ δεν μας αρνήθηκε εμένα και τον Κανάρη. Που πάντων εγώ, που πάντα μου άρεσε να τους εφωνάζω καμιά φορά, να τους εγκαθοδήγουν με τον Σαββίδη, με τον Φίλιππο, με τον Γκρέγορη που είστε, με Μαυρί, με Πατίκη, με Άντωνα. Ο Σωτήρης ο Καϊάφας, θυμούμαι, ήταν προς τα τελευταία του και ήμουν ο υπάλληλος του. Ήταν ο μάστρος μου ο Σωτήρης και λέει μου, Γιώργο, βούρα, Γιώργο, βούρα. Βούρα από εκεί, βούρα από εδώ, βούρα από εκεί, βούρα από εδώ. Είναι αλήθεια η βενζίνα. Διάτασε συνέχεια ο Σωτήρης. Αλλά θυμούμαι έτσι χαρακτηριστικά, πόνε με κιόλας, έτσι θα το πω στην Κυπριακή διαλεκτό. Και λέει μου, θόρυνε με, θόρυνε με, παρακολούθα με. Και με το κεφάλι του Σωτήρης, έτσι ξέρεις. Παρακολούθουν τον όντως, ήμουν κοντά του, θέλω και εγώ να βάλω γκολ. Η παντοκρατορία συνεχίζεται. Η Ομόνια μονοπολεί τους τίτλους κατακτώντας τρία συνεχήν τάπολ. Το 1981, 82 και 83. Ένα ρεκόρ μοναδικό. Που το 74 μέχρι το 88 που αγωνίστηκα, κάθε πρωτάθλημα, κάθε κύπελλο, κάθε ασπίδα έγραφε τη δική της ιστορία με κάποιους ποδοσφαιριστές. Διαχρονικά μπορώ να πω ότι υπήρχε περίοδος στην Ομόνια 16 ποδοσφαιριστές, τότε ήταν 16, δεν υπήρχαν 18, αλλά ήταν και 16 διεθνείς. Ανδρέα, συγχαρητήρια για την νίκη σας και την κατάκτηση του τρίτου ντάμπλ στην ιστορία της Ομόνιας. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Πρώτα, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Το παιχνίδι, όπως θα είδατε σήμερα, ήταν, μπορώ να πω, καθαρός μονόλογος της ομάδας μας, η οποία ήταν σαφώς υπέρτερη του αντιπάλου και νομίζω ότι πολύ δίκαια κέρδισε το κύπελλο και μαζί το ντάμπλ. Πάντως, ο αντίπαλος μας είναι άξιος συγχαρητηρίων, διότι δεν πιστεύαμε ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σταθεί τόσο καλά σε έναν τελικό, τουλάχιστον το πρώτο μάτς που έληξε ισοπαλό 1-1. Σήμερα η ομάδα τους φάνηκε μάλλον κουρασμένη. Μάλλον τους επηρέασε οι δύο ώρες του πρώτου μάτς που παίξαμε
τον πρώτο τελικό. Σήμερα προσέξαμε ότι παίζετε από τα εξτρέμ παρά στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχετε τέτοιες οδηγίες από τον προπονητή σας? Ακριβώς οι οδηγίες μας ήταν αυτές, όπως και των πρώτων τελικών, όπως και στο δεύτερο. Αλλά στον πρώτο δυστυχώς έκαναμε ορισμένα λάθη τα οποία πληρώσαμε με το επαναληπτικό. Τι σας βοήθησε παραπάνω στην προσπάθειά σας? Όλοι οι παίχτες έπαιζαν σήμερα, μπορώ να πω, ένας για όλους και όλοι για έναν. Και ο αντίπαλος, όπως σας είπα, ήταν κουρασμένος. Εμάς η ομάδα μας ήταν πολλά ανεβασμένη και έπαιζε ομαδικά και δεν μπορούσε ο αντίπαλος να παρακολουθήσει το δικό μας ρυθμό. Και αν δεν έβαζες τρία γκολ από τα πρώτα 10-27, άρχισαν οι μουρμούρες. Για να φανταστείτε τι απαιτητικός είχε γίνει ο κόσμος και δικαιολογημένα θα λέγα, γιατί ήταν οι τίτλοι τόσοι ο ένας πίσω από τον άλλο και πλέον ο κόσμος ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε πλέον το θέαμα, ήθελε, αρέσει και του έτσι να βλέπει τη διαφορά της ομάδας του από τις άλλες ομάδες σε κάθε παιχνίδι. Οι συνεχόμενοι τίτλοι έφερναν περισσότερες ευθύνες στους παίχτες. Που στην που κερδίζεις έναν τίτλο, το επόμενο χρόνο οι οπαδοί, οι οποίοι κερδίζοντας τίτλους πολλαπλασιάζονται, έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Και μετά κερδίζεις άλλον τίτλο πιο πολλές, κάθε χρόνο πιο πολλές οι απαιτήσεις. Δηλαδή, και εμείς ήδη όταν χάναμε κάποιο παιχνίδι, προβληματιζόμαστε. Κάτσαμε να δούμε γιατί χάσαμε. Και περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το επόμενο παιχνίδι να παίξουμε, να κερδίσουμε, διότι θεωρούσαμε το σαν προσβλητικό να χάσουμε, παρόλο που στο ποδόσφαιρο είναι προσβλητικό να χάνεις, αλλά έτσι το θεωρούσαμε εμείς. Και περιμέναμε την επόμενη εβδομάδα για να ξεπλύνουμε, να πούμε, την Ιταλία που χάσαμε στο πρώτο. Το πρωτάθλημα του 84 είναι και ο τελευταίος τίτλος του Σωτήρη Καϊάφα, ο οποίος κρεμάζει τα παπούτσια. Σε 16 χρόνια πέτυχε συνολικά 321 τέρματα. Τον επόμενο χρόνο, ο επισηράνε τον αρχηγός της ομάδας Ανδρέας Κανάρης αποχωρεί από τα γήπεδα με τον καλύτερο τρόπο, αφού η ομάδα κατακτά αίτητη το πρωτάθλημα. Ο Βούλγαρος Center for Spas Jevizov ενίσχυσε την ομάδα και κάλυψε το κενό του Καϊάφα. Είχαμε ένα συναγωνισμό μαζί με το Spas. Τσιμπουθήκαμε και είμαστε κοντά. Και ήταν ποιος θα χτυπούσε τα πέναλτι. Και λέω εντάξει, του λέω τους πάθατε, εντάξει, εσύ είσαι επαγγελματίας, του λέω τώρα. Χτύπασε τα πέναλτι. Δεν έχει πρόβλημα. Ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Σπας. Από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά κόσμησαν το κυπριακό σου. Πάνω από 25.000 κόσμος έχει κατακλείσει το Μακάριο Στάδιο, κάθε διαθέσιμο χώρο, για να παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρπι. Εκτελείται μια κεφαλιά εκεί, δεύτερη κεφαλιά, Μαγνήτης διώχνει Μαυρί στη σέντρα, Κάντιλο στη νέα σέντρα και ο Τζεβίζοφ 1-1. Στο 23ο λεπτό ισοφαρίζει. Το 1986 η Ομόνια έμεινε χωρίς τίτλο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Επανήλθε όμως στο θρόνο της την επόμενη περίοδο με τεχνικό ηγέτη τον Ιόν Σουάρσοφ. Το επιθετικό δίδυμο Σαββίδη Τζεβίζοφ έβγαζε φωτιές. Οι δύο μαζί πέτυχαν 53 τέρματα. Ήταν ένα πρωτάθλημα πανηγυρικό αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα τότε και δεν θυμάμαι με πόση μεγάλη διαφορά, αλλά κερδίσαμε πολύ άνετα αυτό το πρωτάθλημα. Το 1988 πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου. Στον τελικό επικρατεί της ΑΕΛ μέσα στο Τσίριο με 2-1.
Την επόμενη χρονιά, παρόλο ήρθε το αντίστροφο, παρόλο που εμείς δεν είχαμε πολύ καλή ομάδα, κερδίσαμε το 89 το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι που παίχτηκε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και φέραμε μια σουπαλία μέσα στη Σαλαμίνα, τότε στο γήπεδο της Σαλαμίνας και πήραμε το πρωτάθλημα. Στην 20ετία 1970-90 η Ομόνια κατέκτησε συνολικά 29 τίτλους, 14 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 8 ασπίδες, ενώ 5 φορές αναδείχθηκε ταπλούχος. Ένας πραγματικός άθλος, αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, το μονοπόλιο των τίτλων θα σταματήσει. Η Ομόνια δεν είναι πλέον η ακτύπητη ομάδα, συνεχίζει όμως να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έντονη και συνεχής είναι η παρουσία της Ομόνιας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Για πρώτη φορά συμμετείχε το 1966 στο κύπελο Κυπελούχων, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Πειραιός, αλλά αποκλείστηκε. Το 1972 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε δεύτερο γύρο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Απέκλεισε την Ιρλανδική Waterford στο κύπελο πρωταθλητριών. Στην δεκαετία του 70 πέτυχε κάποιες νίκες επί της Ακράνες και Μποέμιας με σκορ 2-1, ενώ αξιοπρεπείς ήταν εμφανίσεις με ΠΑΟΚ και Γιουβέντους. Το 79 η Ομόνια πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της στην Ευρώπη, συντρίβοντας τη Red Boys με 6-1. Στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε τον πανίσχυρο Άγιαξ. Ο πρώτος αγώνας έγινε στην Ολλανδία και ιτήθηκε με 10-0. Στις 7 Νοεμβρίου του 79, μπροστά σε 20.000 θεατές, η Ομόνια υποδέχθηκε στο Μακάριο τον Άγιαξ, επιφυλάσσοντας του μια έκπληξη για την οποία θα μιλούσε όλη η Ευρώπη. Στο επαναληπτικό, πήγαμε όλοι, ούτε παίρναν καν το μυαλό τότε μπορούσε να κερδίσουμε την ομάδα. Για να καταλάβετε, πήγαμε στο σωματείο, εφάμε και λέει μας ο προπονητής, ο κύριος Άρσοφ, πιένετε περίπαντον όπου θέλετε και λέτε ώρα 6 στο Μακάρι. Και εμείς έβγαλε βόλτες στη Λίδρα, στον Ασαγόρου που ήταν η εμπορική δρόμη της εποχής. Είδα μια Ομόνια ανάποδα. Ο Άγιαξ ήταν η Ομόνια. Αρχίζοντας το παιχνίδι βάλαμε έναν τέρμα. Και είναι προβληματιστικά, δηλαδή να τους βάλουμε 3-4. Μετά βγήκε δεύτερο. Στο δεύτερο τούτη κάπου εχάσαντα. Στο σασιαρισμό του να διορθώσουν κάποια πράγματα, έφαγαν τρίτο. Μα μετά παίζεις μόνος σου. Και το μέσο τούτον πιστεύω ότι μπορούσε να λιώσει για 6-7-0. Πράγματι σήμερα η ομάδα μου έπαιξε πολύ σπουδαίο ποδόσφαιρο και πράγματι εδάμασε αυτόν τον μεγάλο τον Άγιαξ, ο οποίος μας έπαιξε πολύ σκληρά στην Ολλανδία, μας κέρδισε ένα τυχώς 10-0. Το σκορ πράγματι σήμερα μας αδικεί, μπορούσε το σκορ να δώσει σήμερα έναν 7-0. Η Ομόνια στους παίχτες, στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας αξίζει θερμά συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή νίκη, την οποία εχάρισε στους οπαδούς, στην μεγάλη Ομόνια και στη μεγάλη Κύπρο. Στον ιστορικό εκείνο αγώνα, από ένα τέρμα πέτυχαν οι Τσίκος και Φίλιππος και δύο Καϊάφας. Στις 7 Νοεμβρίου του 1979 γράφτηκε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Στο κύπελο πρωταθλητριών, αλυσμόνητες παραμένουν οι μεγάλες νίκες το 83 επί της Κρατεάς τότε ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 4-1 και επί της Δυναμό Βουκουρεστίου τον επόμενο χρόνο με 2-1. Στον θεσμό αυτό από το 78 έως το 86 η Ομόνια πέτυχε 6 εντός έδρας νίκες. Παρά την προσπάθειά της το 93 και το 2002 απέτυχε να προκριθεί στους ομίλους του Champions League με αντιπάλους την Αράου και τον Ερυθρό Αστέρα. Στο κύπελο UEFA, ιστορική είναι η νίκη πρόκριση της Σλάβια Σόφιας το 90. Σε μια μαγική βραδιά στο Μακάριο, επικράτησε με 4-2, ανατρέποντας το 2-1 του πρώτου αγώνα. Πολύ καλή ήταν και η παρουσία του 98. Νίκησε με 3-1 τη Ραπίτ Βιέννης, αλλά ιτήθηκε στον επαναληπτικό με 2-0 και αποκλείστηκε. Η Ομόνια, εκτός από ποδόσφαιρο, διατηρεί και τμήματα βόλεϊ και μπάσκετ, χωρίς όμως να έχει επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Στο μπάσκετ, η Ομόνια ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας έλαβε μέρος στην περίοδο 72-73. Σε εκείνη τη δεκαετία, η ομάδα διατηρεί το στα μέσα της βαθμολογίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, η πορεία ήταν φθήνουσα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί και δύο φορές. Από το 95 επανήλθε στην πρώτη κατηγορία, με καλές παρουσίες μάλιστα. Το 1995 ήταν τρίτη και συμμετείχε στο κύπελο Κόρατς.
τρίτη τερμάτισε και τον επόμενο χρόνο. Το 2003 ήταν και φιναλίστ του κυπέλου. Με την πετόσφαιρα η Ομόνοια ασχολήθηκε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 50. Το τμήμα πετόσφαιρας δραστηριοποιήθηκε ξανά το 1975. Μεγαλύτερη επιτυχία η κατάκτηση του κυπέλου το 1999. Στον τελικό νίκησε τον Παφιακό με 3-0 σετ. Στον θεσμό αυτό η Ομόνοια ήταν 4 φορές φιναλίστ. Στο πρωτάθλημα κατά περιόδους είχε καλές παρουσίες. Η δεύτερη θέση το 98, οι τρίτες θέσεις το 91, 95 και 97 και οι τέταρτες το 84 και 94. Το ποδόσφαιρο διαφοροποιούνται, με το οικονομικό να παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο. Το σκηνικό αλλάζει, για την Ομόνοια είναι μια περίοδος ανασυγκρότησης. Οι μεγάλοι παίχτες της χρυσής δεκαετίας έχουν ήδη αποχωρήσει. Φεύγοντας αυτοί όλοι οι μεγάλοι παίχτες, είναι γεγονός ότι χρειαζόμασταν. Υπήρχαν πάλι πολύ καλοί παίχτες, αλλά ήταν παίχτες οι οποίοι δεν είχαν αυτή την νοοτροπία του πρωταθλητή. Ίσως να μην ήταν και σε τόση αξία όσων ήταν οι παλιοί που έφευγαν. Δεν αναπληρώθηκαν αυτοί όλοι οι παίχτες. Αλλά μετά από αυτούς υπήρξε μια περίοδος η οποία η Ομόνοια δεν ήρθαν μεγάλοι παίχτες. Και ίσως να είναι και αυτό το που είχαμε, δεν μπορούσαμε να πρωταγωνιστήσουμε σε κάθε. Ήταν οι ξένοι πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουν δυναμώσει και άλλες ομάδες. Έχουν αλλάξει γενικά τα δεδομένα. Έχουν κάνει πάνω όλοι τώρα στο εξωτερικό προετοιμασία. Επενδύσαν λεφτά κι άλλοι. Και αυτό άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα μας. Άρχισαν τα προβλήματα για την Ομόνοια όταν άρχισε να αγοράζει ποδοσφαιριστές, να μην βγάζει. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς να μην τις βγαίνουν. Από το 89 θα περιμένει 4 ολόκληρα χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά πρωτάθλημα. Μεσολαβεί η κατάκτηση του κυπέλου το 91. Στον τελικό νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0. Την περίοδο 92-93, υπό την καθοδήγηση του Άρσοφ, η Ομόνοια έδωσε σκληρή μάχη με τον Απόλλωνα. Ο τίτλος κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική, στον μεταξύ τους αγώνα. Η Ομόνοια επικράτησε καθαρά με 2-0. Και όταν ήρθε η ώρα να μπούμε στο γήπεδο, αυτό είναι κάτι που όσα χρόνια έχω παίξει δεν ξανάζησα στην Ομόνοια. Στο παιχνίδι αυτό με τον Απόλλωνα, όταν μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο. Ίσως τότε με τον Άγιαξ να είχε τόσο πολύ κόσμο το Μακάριο από πλευράς φιλάθλων και ειδικά της Ομόνοιας. Και ήταν ίσως τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου που πέρασα με την Ομόνοια και ίσως και το πιο γλυκό πρωτάθλημα που πήραμε. Φτάσαμε στο τέλος, στο τελευταίο παιχνίδι στο Μακάριο, να πάρουμε τον τίτλο. Και ήταν ένας τίτλος δικαίωσης, θα λέγα, γιατί πραγματικά το αξίζαμε. Σαβίδης γυρίζει, Ευαγόρας κάνει το σούτ και το 1-0. 1-0 για την Ομόνοια στο 12ο ακριβώς λεπτό. Κωνσταντίνου απελευθερώνεται, στέλνει την μπάλα στον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου επιχειρεί και το σούτ και τέρμα. 2-0 για την Ομόνοια στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εντυπωσιακό το σούτ και δέστε τι γίνεται μπροστά από την κεντρική εξέδρα των οπαδών της Ομόνοιας. Η Ομόνοια διέθετε εξαιρετική ομάδα. Πέτσας, Ευαγόρας, Καλοθέου, Σάκης, Κάντιλος, Ξούρουπας, Σαβίδης που επέστρεψε από την ΑΕΚ Αθηνών, οι νεαροί τότε Μαλέκος και Κώστας Καϊάφας και οι ξένοι Τούτης και Τζούριακ. Το 94 φτάνει στην κατάκτηση του κυπέλου, νικώντας την ανόρθωση στον τελικό με 1-0. Μαλέκος κάνει τη σέντρα, το σούτ και τον γκολ. Το 1-0 για την Ομόνοια. Τον επόμενο χρόνο χάνει κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της το πρωτάθλημα και τερματίζει δεύτερη. Στα χρόνια που ακολουθούν, η Ομόνοια έχει μια μέτρη ομάδα και οι επιτυχίες απουσιάζουν. Πιστεύω ότι το 95-96, όταν είχα φύγει και εγώ και ο Σαβίδης σαν τελευταίοι, Ξούρουπας, Κάντιλος, οι τελευταίοι που είχα φύγει τότε, έψαχνες την 11 της Ομόνοιας να βρεις έναν παίχτη που να έχει περισσότερα από ένα πρωταθλήματα και δεν βρίσκεις. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό δεν υπήρχε και το μεγάλο, δεν υπήρχαν οι παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν την ομάδα, να παρασύρουν και τους νέους
με τις εμπειρίες τους, με τον πρωταθλησμό που ήξεραν να κάνουν. Είχαν φύγει αυτοί οι παίκτες όλοι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια για την Ομόνοια, γιατί ήταν και ο κόσμος απαιτητικός, υπήρχε πίεση, παίρνονταν αποφάσεις κάτω από φοβερή πίεση. Ίσως αυτό λειτουργήσε και αρνητικά για την Ομόνοια στο τέλος. Με την απόκτηση του Γερμανού κυνηγού Ράινερ Άουφμαν το 1997, η Ομόνοια επενέρχεται στο κυνήγι των τίτλων, με κύριο αντίπαλο την Ανόρθωση. Κοίταξε, η Ομόνοια είχε κάποια χρόνια που δεν έπαιξε τόσο καλό ποδόσφαιρο και 6 μήνες πριν που ήρθα εγώ, ήρθε ο κύριος Μιχαλίδης και άρχισε να χτίσει μια ομάδα για το μέλλον που κρατάει για τα επόμενα 10 χρόνια. Και ήρθαμε εμείς μαζί με τον Γκίντο Χόφμαν και κάποιους άλλους. Και κατά την γνώμη μου, τελευταία 8 χρόνια παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε η Ομόνοια. Παίξαμε επιθετικά, βάλαμε 90 θέματα και ο κόσμος άρχισε να επιστρέψει στο γήπεδο. Ο τίτλος του πρωταθλητή την περίοδο 97-98 κρίνεται στον τέρπι με την πρωτοπόρο ομάδα της Αμοχώστου του την προτελευταία αγωνιστική στο Μακάριο Στάδιο. Η Ανόρθωση που προηγείται με 62 βαθμούς βολεύεται και με ισοπαλία. Η Ομόνοια με 60 θέλει μόνο νίκη για να αγκαλιάσει τον τίτλο. Η Ομόνοια βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-1 όταν κερδίζει πέναλτι. Αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Ράουφμαν, ο αρχισκόρερ του πρωταθλήματος με 42 τέρματα. Ράουφμαν απέναντι στον Παναγιώτου. Ράουφμαν εκτελεί, αποκρούει ο Παναγιώτου και κρατά την Ανόρθωση στο παιχνίδι. Η Ομόνοια χάνει τον τίτλο αφού η Ανόρθωση θα ισοφάριζε λίγο αργότερα σε 2-2. Αυτή τη στιγμή ήθελα να πάω μέσα για ένα κλουβί και δεν με αφήσουν έξω ξανά. Δεν νιώθω καθόλου καλά και αυτά δεν σβήνεται ποτέ από μέσα σου. Έχεις το πάντα μέσα σου. Το 99 χάνεται ο τίτλος με διαφορά τερμάτων, ενώ και την επόμενη χρονιά τερματίζει δεύτερη πίσω από την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση σίγουρα είχε την καλύτερη ομάδα αυτή την εποχή, αλλά η Ομόνοια για μένα είχε τους καλύτερους παίχτες. Είχαμε τον Μαλέκο που για μένα είναι το, αν όχι το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε ποτέ η Κύπρο, είναι από τα καλύτερα. Είχαμε τον Γκίντο Χόφμαν, τον Γερμανό, που ήταν ένας παίχταρας. Αν ήρθε αυτός 3 χρόνια πριν στην Κύπρο να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Είχαμε εμένα, είχαμε τον Κωστάκη, είχαμε τον Άκη Ιωακίν που ήταν νεαροί ακόμα εκεί, αλλά μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και ήταν μια ομάδα γεμάτη. Το 2000 φτάνει στον τελικό του κυπέλου. Αντίπαλος ο ΑΠΟΕΛ. Πριν το παιχνίδι βάψαμε όλοι τα μαλλιά μας πράσινα, γιατί ήξεραμε και ένιωθαμε αυτή είναι η μέρα που σήμερα να πάρουμε τον τίτλο. Αν παίξαμε με Real Madrid, ούτε η Real μπορεί να μας σταματήσει. Είχαμε τόσο θέληση, ο κόσμος ήταν τόσο κοντά μας, που σε καμία περίπτωση μπορούσαμε να χάσουμε αυτό τον κύπελ. Για τον Χάρη Νικολάου. Χάρη Νικολάου για τον Ράουφμαν, η κεφαλιά τον κόρτο, 3-0 για την Ομόνοια είναι γεγονός. Με τον Ράουφμαν. Η Ομόνοια πανηγυρίζει τον πρώτο της τίτλο μετά από 6 χρόνια νικώντας με 4-2. Η πιο σημαντική στιγμή ήταν η νίκη με το ΑΠΟΕΛ στο τελικό κυπέλλο. Από εκεί νιώθαμε ότι μπορούμε να πάρουμε τίτλος και συνεχίσαμε να πάρουμε τίτλος και νιώθαμε τόσο δύναμη μέσα μας που ξέραμε ότι δεν σταματάει μας κανένας από τώρα. Τον επόμενο χρόνο, με ηγέτες της ομάδας τους Ράινερ Άουφμαν, που για τέταρτη συνεχή χρονιά ανακηρυσσόταν πρώτος κανονιέρης του πρωταθλήματος, Βέσκο Μιχαήλοβιτς και Κώστα Καϊάφα, κερδίζει το πρωτάθλημα μετά από 8 χρόνια. Μετά από ανάπαυλα ενός χρόνου, κατακτά άλλο ένα πρωτάθλημα το 2003. We'll be right back.
Χάουαρτ φωνάζει. Δίνει οδηγίες για αυτό το φάουλ. Σφυρίζει ο κύριος Πάπουτσος. Έφυγε ο Αλονεύτης. Ο Καϊάφας εκτελεί. Εμπούνει την κεφαλιά. Γκολ! 1-0 η Ομόνια. Σε πολύ καθοριστικό χρονικό σημείο. Με τον Μούσα Εμπούνει και μια φάση που ξανά γίνει στο παιχνίδι απόψε. Τα δύο επόμενα χρόνια αποτυγχάνει να διακριθεί στο πρωτάθλημα. Το 2005 όμως κατακτά το κύπελο μετά από 5 χρόνια, επικρατώντας τον τελικό του διγενή. Ο κόσμος δεν είναι μόνο το 10ος παίχτης, είναι 13ος και 14ος. Χωρίς τον κόσμο η Ομόνια δεν είναι τίποτα. Ομόνια Λευκωσίας. Βγαλμένη μέσα από τα μαύρα χρόνια της διχόνοιας. Δύσκολος ο δρόμος που είχε να διανύσει. Έχοντας όμως παντοτινό συμπαραστάτη το μεγάλο κόσμο της, κατόρθωσε να μεγαλουργήσει. Να κερδίσει τίτλους, δόξα, φήμη. Να γίνει η βασίλισσα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και καταδικασμένη από τον κόσμο της να πρωταγωνιστεί για πάντα, συνεχίζει τη μεγάλη πορεία της.